Παρανάλωμα έγιναν το βράδυ της Ανάστασης τα τρία δίκυκλα που ανήκουν σε αστυνομικό που υπηρετεί στην υπηρεσία των ΜΑΤ στην Πάτρα. Από τις φλόγες κινδύνευσε και το σπίτι του. Η επιλογή της στιγμής δεν ήταν τυχαία. Έγινε πριν την Ανάσταση, ώστε να υπάρξει σύγχυση και να μην γίνουν άμεσα αντιληπτές οι εκρήξεις. Η μέρα της Ανάστασης, το βράδυ της Ανάστασης, είχαμε μια άνανδρη επίθεση αγνώστων ατόμων που θεώρησαν σωστό εκείνη την ημέρα να πυρπολήσουν τρία δίκυκλα ενός συναδέλφου μας. Ενός συναδέλφου μας, ο οποίος είναι διαμάντη για την υπηρεσία μας, είναι ένας αστυνομικός μάχημος από την αρχή της καριέρας στον δρόμο, που δεν έχει απασχολήσει ποτέ κανένα και με οποιοδήποτε τρόπο. Δυστυχώς κάποιοι έκαναν την επανάστασή τους, καταστρέφοντας την περιουσία ενός μεροκαματιάρη, ενός εργαζόμενου. Έτσι μάλλον έμαθαν από τις οικογένειές τους ότι γίνονται οι επαναστάσεις. Οι επαναστάσεις δεν γίνονται έτσι, ούτε κερδίζετε τίποτα σε μια δημοκρατική πολιτεία έτσι. Να στρεφόμαστε δηλαδή κατά απλών ανθρώπων που έχουν την οικογένειά τους και με ένα μικρό εισόδημα προσπαθούν να επιβιώσουν. Περιμένουμε σαν σύλλογος εργαζομένων την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης και την απόδοση των ευθυνών. Είναι πάντως η πρώτη φορά που στοχοποιείται αστυνομικός εκτός υπηρεσίας. Έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας σε βάρος αστυνομικών, την ώρα όμως που βρίσκονταν στη βάρδιά τους. Δεν είναι μια απλή κίνηση. Η επίθεση κατά αστυνομικού είναι επίθεση κατά της κοινωνίας μας, κατά της δημοκρατίας. Ο ασφαλής αστυνομικός σημαίνει και ασφαλής πολίτης. Αν οι αστυνομικοί δεν νιώθουν ασφαλείς, δεν μπορούσαν να προσφέρουν την ασφάλεια που χρειαζόμαστε οι όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ήταν πάντως τυχαία η επιλογή της στιγμής. Οι δράστες, κατά μια εκδοχή, ίσως ήθελαν να καθυστερήσει η κινητοποίηση των αρχών, συγχαίοντα τις εκρήξεις των μοτοσικλετών με τα βεγγαλικά που κατά καιρούς ρίχνονται. Οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί ότι θα κάνω μια επίθεση εκείνη την ώρα. Θεωρώ ότι επειδή η περιοχή έχει κάμερες γύρω-γύρω, θα εξηγνιαστεί άμεσα η υπόθεση και θα τιμωρηθούν οι δράστες. Κινδυνεύσε και το σπίτι του αστυνομικού, αν έχετε κάποια εικόνα. Εννοείται ότι όταν πέφτουν στις φλόγες τρεις μοτοσυκλέτες και εκρήξεις θα έχουμε και μια μεγάλη σε όγκο πυρκαγιά. Από τα λίγα που γνωρίζω είναι ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και δεν κινδύνευσε κάποιος. Φαίνεται πάντως ότι το τελευταίο διάστημα οι αστυνομικοί βρίσκονται στο επίκεντρο συγκεκριμένων ομάδων που τους έχουν στοχοποιήσει. Τα περιστατικά αυτά θεωρούνται πάντως μεμονωμένα. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι μας γνωρίζουν, οι πολίτες, οι άνθρωποι που συναστρεφόμαστε και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αυτούς καθημερινά. Θεωρώ ότι στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της Πάτρας και της Αχαΐας, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί χαίρουν εκτίμησης και μόνο με μονωμένες απειροελάχιστες μειοψηφίες αντιπαθούν τους αστυνομικούς.